Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τακτική κατάληψη εξουσίας που επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία από κοντά το ποτάμι και η Κεντρώη, με την πρόταση προφανώς για την οικουμενική, όλοι μαζί δηλαδή, επένδυσε στην αποτυχία της αξιολόγησης ώστε να αναγκαστεί η κυβέρνηση σε παρέτηση. Η τακτική κατέρευσε, το ξέρετε καλά όλοι. Το εμβληματικό της όμως τρίπτυχο καλά κρατεί και φοβάμαι ότι θα κρατεί για καιρό. Εννοώ την τριλογία «Ανίκανοι ψεύτες καταστρέψατε τη χώρα». Και λέω θα κρατεί για καιρό γιατί όταν δεν έχεις καμία αντιπρόταση για τίποτα, το μόνο που σου μένει είναι η παραποίηση των δεδομένων και η συκοφαντία. Που γίνεται καθημερινή προπαγάνδα από τα φιλικά σας μέσα μαζικής επικοινωνίας. Γιατί εδώ πράγματι υπάρχει κάτι πρωτοφανές για τον τόπο. Έχουμε μια κυβέρνηση, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, χωρίς κανένα φιλικό ιδεολογικά προς αυτήν συγκρότημα μέσων μαζικής επικοινωνίας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Αλλά το εξίσου εντυπωσιακό είναι ότι έφτασαν 3 μήνες μόνο ώστε ο νέος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απαρνηθεί το μεταρρυθμιστικό του προφίλ και να δέχεται πλέον καθοδήγηση από το Σαμαρά, δηλαδή να ενστερνιστεί όλη του την αντιπολιτευτική του τακτική. Μέσα σε αυτό το κλίμα θα επιμείνω όμως να αναδείξω τη σημασία της τροπολογίας που καταθέσαμε για τη βαθμιαία εφαρμογή του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης ΚΕΑ. Για την ακραία φτώχεια που χτύπησε τον τόπο μας, όχι σαν θεομηνία, αλλά σαν αποτέλεσμα πολιτικών λιτότητας και μνημονίων, δεν είχατε σχεδιάσει επί 5 χρόνια τίποτα μέχρι το τέλος του 2014, όπου τότε σπαταλήσατε 450 εκατομμύρια προεκλογικά, δίνοντας εφάπαξ 500 ευρώ στην κάθε ένα, όχι μόνο σε όσους βρίσκονταν σε ακραία φτώχεια, αλλά και σε άλλους. Και λίγο πριν φύγετε από την εξουσία, αρχίσατε το πιλωτικό πρόγραμμα του εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος, όπως λέγατε, σε 20.000 άτομα, που εμείς ολοκληρώσαμε. Εμείς αντίθετα, εφαρμόσαμε από την πρώτη στιγμή το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. 300.000 άνθρωποι με κάρτα αλληλεγγύης από 70 έως 220 ευρώ μηνιαίως, όχι άπαξ και μετά το ξεχνάμε, μηνιαίως, για τρόφιμα, μέτρο ριζοσπαστικό, μοναδικό σε όλη την Ευρώπη, που καλούμαστε σήμερα να παρουσιάσουμε ως μέτρο καλής πρακτικής, μοναδικό μέτρο σε όλη την Ευρώπη. Αντικατέστησε αυτό τις σακούλες, τα κουπόνια και το οποίο προσέφερε στοιχειώδη αξιοπρέπεια. 25.000 οικογένειες με επιδότηση ενοικίου 70 έως 220 ευρώ μηνιαία, κάθε μήνα. Επανασύνδεση του ηλεκτρικού σε όλους, δωρεάν 300 κιλοβατόρες ηλεκτρικό ρεύμα κάθε μήνα σε 90.000 οικογένειες. Και βέβαια σήμερα δωρεάν φάρμακα μετά το νόμο του Υπουργείου Υγείας για όλους αυτούς, μηδέν συμμετοχή, δωρεάν νερό από την ΕΙΔΑΠ, δωρεάν τρόφιμα για όλους από το ΤΕΒΑ, στους ίδιους αυτούς. Η εμπειρία που αποκτήσαμε, καθώς και η αξιολόγηση του πιλωτικού προγράμματος του εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος σε 13 δήμους του προηγούμενου, μας έκανε σοφότερους για να σχεδιάσουμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα, το οποίο θα αρχίσει από 1η-1η-17 σε όλη την Ελλάδα. Προπομπός του είναι το σημερινό, αυτό που θα ψηφίσετε σε λίγο. Εκτιμάμε ότι από 1η-1η-17 θα αφορά αυτό που θα υλοποιήσουμε 700.000 συμπολίτες μας και θα στοιχήσει 800 με 900 εκατομμύρια. Σήμερα θα ψηφίσετε τη βαθμιαία εφαρμογή του σε 30 δήμους και σε 60.000 ανθρώπους για 6 μήνες μέχρι 31 Δεκεμβρίου δηλαδή. Όσοι δήμοι δεν επιλεγούν, προσέξτε με, δεν αφήνουμε τους υπόλοιπους στον αέρα, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης.
Θα δείτε λοιπόν πώς πιάνουν τόπο τα λεφτά και του πλεονάσματος μέχρι το τέλος του χρόνου. Πώς θα επιλεγούν οι 30 δήμοι? Με δύο βήματα. Το πρώτο, σε κάθε περιφέρεια ανάλογα με τον πληθυσμό της αποφασίζεται ο αριθμός. Πόσοι δήμοι δηλαδή θα βάλουμε που τις αναλογούν, έως τους 30, ανάμεσα στους 30. Δηλαδή άλλο νούμερο θα έχει δήμων, πόσοι δήμοι η Αττική, άλλο τα Ιόνια, η περιφέρεια Ιόνιων και ούτω καθεξ, ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Το δεύτερο βήμα. Ποιοι τώρα, αφού πούμε ότι θα είναι 5 ή 6 στην Αττική από τους 30, ποιοι οι δήμοι? Αυτοί που έχουν τρία κριτήρια μαζί. Πρώτον, δείκτες ποσοστά ανεργίας, ποσοστά στο πρόγραμμα της αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης και ποσοστά στο ΤΕΒΑ. Είναι αδιάσυστα τεκμήρια αυτά. Όπως είπα όμως και πριν, σε όλους τους άλλους δήμους θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Το δίχτυ προστασίας, αυτής της ελάχιστης προστασίας που εγκαινιάσαμε, δεν θα το εγκαταλείψουμε ούτε στιγμή. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ταυτόχρονα θα εφαρμόσουμε σε όλα τα δημοτικά σχολεία, σε όλη την Ελλάδα, στις περιοχές που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την κρίση, τα σχολικά γεύματα που εφέτος εφαρμόζουμε πιλωτικά σε 4.000 μαθητές της Αττικής. Θεσμός των ολοήμερων σχολείων που διευρύνθηκαν σε όλη την Ελλάδα μας διευκολύνει σε αυτό το σχέδιο και θα αποδειχθεί σύντομα, ακριβώς πολύ σύντομα, ότι όχι μόνο δεν καταργούμε τα ολοήμερα σχολεία αλλά τα διευρύνουμε. Σε όλα αυτά λοιπόν τα ολοήμερα σχολεία, το ποσοστό που είναι σε περιοχές με μεγάλη κρίση, θα δώσουμε τα νέα σχολικά γεύματα. Τελειώνω με περισσότερες λεπτομέρειες για το ΚΕΑ. Πρώτον, η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής θα ανοίξει τον Ιούλιο. Δεν θα κλείσει ξανά. Δεν κλείνει. Δηλαδή, όποτε μέσα σε ένα εξάμηνο ένα νοικοκυριό πέφτει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, μπορεί να κάνει... Θέλω τα δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Δύο δεν θα έχετε, αλλά συνεχίστε. Άντε, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, όποτε πέφτει ένα νοικοκυριό σε ένα εξάμηνο μέσα, σε εξάμηνο, προσέξτε το και αυτό, σε ακραία φτώχεια, μπορεί να κάνει αμέσως ηλεκτρονική αίτηση για να ενταχθεί στο εισόδημα. Η αίτηση θα γίνει με ηλεκτρονική πλατφόρμα, με πρόσβαση από το σπίτι του ή από τους δήμους αν δεν μπορεί, ή από τα ΚΕΠ. Θα εφαρμόζονται τρεις πυλώνες ταυτόχρονα. Ο πρώτος είναι η οικονομική ενίσχυση. Το 50% θα παίρνει με τραπεζική κάρτα για όλα τα καταστήματα και το άλλο 50 θα είναι σε ρευστό το 100. Ο δεύτερος πυλώνας, ταυτόχρονα υπηρεσίες, ενίσχυση στροφής, όπως είπα από το ΤΕΒΑ, ενίσχυση σχολικών γευμάτων για τα παιδιά όσων είναι σε αυτό το πρόγραμμα, ενίσχυση εκπαιδευτικές από το ολοήμερο όσων είναι σε αυτό το πρόγραμμα, ενίσχυση φαρμάκων δωρεάν από το Υπουργείο Υγείας. Ο τρίτος πυλώνας είναι η εργασία, δηλαδή να βρούμε επιτέλους δουλειά σε όσους πέφτουν στην ακραία φτώχεια, σε όσους είναι πάνω από 18 και κάτω από 65. Το 10% των ωφελούμενων θα ενταχθούν σε μέτρα ένταξη στην εργασία. Άμεση εγγραφή στον ΟΑΕΔ, εξατομικευμένο πρόγραμμα στα κέντρα προώθησης απασχόλησης. Όλες οι δράσεις μας πρημοδοτούν την κοινωνική οικονομία ή τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα εκείνες που έχουν μέλη τους από ευάλωτες ομάδες, δηλαδή από φυλακισμένους, άτομα με νοητικές στέρεις. Δηλαδή τις ΚΙΣΠΕ. Τρεις ΚΙΣΠΕ σήμερα, για να καταλάβετε, μαγειρεύουν για τους 4.000 μαθητές της Αττικής. Έτσι θα συνεχίσουμε την κοινωνική προστασία, με σχέδιο, συντονισμένα και με αποκλειστικό στόχο την ένταξη στην εργασία και στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν,